Κοινό μου, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σας. Καταφέρατε μέσα σε μια δύσκολη έδρα να επικρατήσετε ενώ ο αντίπαλος ήταν το φαβορί. Τι πιστεύεις ότι κάνατε σωστό για να πάρετε αυτήν την σπουδαία νίκη? Έπαιξαμε να μην βάλαμε τον κόλ, είχαμε στόχο να βάλουμε τον κόλ και έπαιξαμε ειδικά. Πιστεύω καταφέραμε. Πέτυχες το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο. Αργότερα έπαιξες και άμυνα για να βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου. Πώς είδες εσύ τη δική σου εμφάνιση? Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είδω κάτι καλύτερο, αλλά εντάξει, προσπάθησα. Επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Εθνικό Νάσσας. Ακόμα μια ομάδα η οποία είναι κοντά στη βαθμολογία. Πώς το περιμένεις εσύ στην έδρα σας? Εντάξει, θα παίξω και θα συμπαίκτα. Αλλά να παίξουμε όπως τώρα με τη Ρωμόνια και να αγγίσουμε και το παιχνίδι. Και είναι η προσωπική σου στόχη, μέχρι που ονειρεύεσαι ότι μπορείς να φτάσεις? Εντάξει, έχω κάποιο στόχο. Θα ήθελες να αγωνιστείς στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού? Η Εθνική είναι κάτι που σε ιντρικάρει. Και από ποιον, σαν επιθετικός που είσαι, ποιος είναι ο παίκτης από τον οποίο παίρνεις παράδειγμα? Αγαπημένος μου ο Μέση. Και από Κύπρο, κάποιον παίχτη που θα ήθελες να ξεχωρίσεις? Ο Τάκης.